Φόρεσε τα γιορτινά της και που παρά το μέγεθός της, σήμερα αφιερώθηκε στους λίγους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ωραία η άδεια πόλη. Μια χαρά. Ήρεμα, ησυχία. Ησυχία, μια χαρά. Αυτές υγεία, άμα υπάρχει, είναι όλα καλά. Αυτές τις μέρες περισσότερος κόσμος στα χωριά πηγαίνει. Εσείς πόλη. Εμείς, ναι, πόλη μείναμε εμείς. Από χωριό είμαι εγώ βέβαια, αλλά έκαναμε εδώ με τα παιδιά μας. Πώς σας φαίνεται η εικόνα της πόλης άδεια? Ωραία είναι. Και άδεια και γεμάτη. Μακριά από τις εικόνες μιας καθημερινότητας με θόρυβο και κίνηση, σήμερα το Ηράκλειο, ανήμερα του Πάσχα, ήταν μια πόλη ηλιόλουστη και ήσυχη, ιδανική για να την περπατήσεις και να τη χαρείς. Μέσα στην πόλη. Είναι όμορφη έτσι άδεια που είναι? Καθένας έχει έναν τρόπο να βλέπει το πράγμα. Ωραία μου φαίνεται. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Αυτό. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πώς είναι η πόλη άδεια? Εξαιρετική. Δίχως το συνωστισμό και το θόρυβο, η πόλη σήμερα αποτέλεσε πολοέλξης των επισκεπτών που επέλεξαν να περιδιαβούν και να εξερευνήσουν το κέντρο του Ηρακλείου, παίρνοντας μια όχι τόσο πασχαλιάτικη, αλλά σίγουρα μια ανοιξιάτικη γεύση. Είμαστε περαστικοί, δεν έχουμε κάτσει, είμαστε με πλοίο, κουραζιερόπλοιο, οπότε είναι μέσα το Πάσχα, δεν το κάναμε εδώ, όμως η Κρήτη είναι όμορφη γιατί την ξέρουμε και από άλλες φορές. Ωραίο φαίνεται, αλλά καταρχάς να πω χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους. Δεν έχει ανοιχτά μουσεία, δεν έχει ανοιχτά τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κανονίσει. Αλλά εντάξει, δικαιούται και ο Έλληνας έτσι μια μέρα ελληνική. Καλό Πάσχα, ευχαριστώ. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά και πιο περιφερειακούς, με προορισμό το κέντρο του Ηρακλείου, η κίνηση από νωρίς το πρωί ήταν περιορισμένη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών, αλλά και των ντόπιων, λόγω του καιρού, απόλαυσαν ένα όμορφο περίπατο. Yeah, very nice. The food? Oh, the food is great. I like everything. I like ice cream. I like everything. I wish everybody get well and then happy, you know. Πάντως, παρά την παραδοσιακή επιλογή της εξόρμησης προς τα χωριά και την εξοχή, ανήμερα του Πάσχα, αρκετοί ήταν εκείνοι που αυτή την ημέρα επέλεξαν να μείνουν στην πόλη και να απολαύσουν μια ήσυχη μέρα, στέλνοντας τις ευχές τους για το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Και καλοπέραση. Υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο.